Δική μας λοιπόν φιλοδοξία είναι οι δυνάμεις της εργασίας να αναλάβουν τις τύχες της χώρας. Γι' αυτό και θα δείτε πράγματα τα οποία θα φαίνονται οξύμορα με βάση την αντίληψη που υπάρχει για την αριστερά μέχρι σήμερα. Κλίμα μεταστροφής της προσοχής της κυβερνητικής πολιτικής στη βιομηχανία διαπιστώνεται από τα όσα επεσήμανε ο Υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας κατά την τελετή εγγενείων του περιπτέρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Σας υποσχόμαστε λοιπόν στενή συνεργασία. Σας υποσχόμαστε μια προσπάθεια να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις και προβλήματα. Δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να υπερβούμε και εμείς τον εαυτό μας. Όλη η ελληνική κοινωνία πρέπει να υπερβεί τον εαυτό της για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιόρλα, η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τα τελευταία χρόνια μια τεράστια κρίση, αλλά τώρα η οικονομία αρχίζει να μπαίνει σε νέα φάση. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Υπουργό. Δηλαδή, δεν υπήρχαν υποσχέσεις, υπήρχε ρεαλισμός και υπήρχε μια πρακτικότητα. Νομίζω αυτή είναι η ουσία, να δούμε τα πράγματα μέρα με τη μέρα. Ο δρόμος είναι συγκεκριμένος και ο στόχος είναι η έξοδος από την κρίση. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε εδώ, παράγουμε, συνεισφέρουμε και είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης για επικοδομητική συνεργασία. Πάντως αποκομίζουμε μια αίσθηση ότι η κυβέρνηση ίσως αλλάζει γραμμή αντιμετώπισης προς εσάς. Κάτι τέτοιο αντιλαμβανόμαστε από τις δηλώσεις. Δηλαδή, πάντως εμείς δεν αλλάξαμε γραμμή. Εμείς παράγουμε, δημιουργούμε ΑΕΠ και σταθερές θέσεις εργασίας. Συνεπώς, νομίζω ότι η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, διαχειρίστηκε τα δύο χρόνια την τεράστια κρίση που περνάει η χώρα. Τώρα που αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στη νέα φάση, τώρα θα αρχίσει να δίνει δείγματα της δικής της αντίληψης. Ο Αθανάσιος Σαββάκης είχε την ευκαιρία να ξεναγήσει τον κύριο Πιτσιόρλα στο περίπτερο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορειοελλάδος και να συζητήσει μαζί του για τη συμβολή της βιομηχανίας στις επιχειρήσεις.